Έχεις πει ανοιχτά ότι δεν σου αρέσει και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, έτσι. Ότι τον θεωρείς πολύ light. Α, ναι, για τα γούστα μου. Για τα γούστα σου. Μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημα, επειδή είμαι συνάδελφος, να το λέω. Όσον αφορά τις δικές μου γνώσεις πάνω στη μουσική, είπα ότι είναι σπουδαίος τεχνικά. Είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής τεχνικά. Αλλά το αυτή. Σε εσένα αρέσει το πράσινο, σε εμένα αρέσει, ας πούμε, το κόκκινο. Ναι. Αυτό που μου έρχεται στο αυτή να με ψήνει. Να μην είναι μόνο από τεχνική, να είναι και από ψυχή. Μ' αρέσουν οι οργασμικοί τραγουδιστές. Γιατί να έχω άλλη άποψη όταν είμαι στην τηλεόραση και άλλη άποψη στην παρέα μου. Ναι. Ένα από τα πιο γνωστά ειδήλια από τα οποία σε θυμόμαστε είναι με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν εντάξει, αυτό ήταν κάτι... πολύ γνωστό γιατί ήταν πολύ διάσημη παρτενέρ. Δηλαδή ήταν τότε η πιο διάσημη Ελληνίδα. Παρουσιάστρια. Όχι παρουσιάστρια, η πιο διάσημη Ελληνίδα. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά το ειδήλιο και αυτό ήταν πολύ μικρότερο της διάσταση που πήρε. Πιο πολύ παρέα ήμασταν, πιο πολύ φίλοι και πιο πολύ. Και πώς είναι ένας άντρας να είναι με την πιο διάσημη Ελληνίδα. Ωραία, και αυτός ήταν πολύ διάσημος. Ναι, και εσύ. Μιλάω σαν τρελό, σαν τρελό πρόσωπο. Ναι. Με 2-3 πλατινένιους ήμουν τότε και ήμουν πολύ διάσημος. Πολύ αλλά αυτή δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, τότε τίποτα. Ήταν έντονη σχέση, ήταν έντονα ερωτική. Η σχέση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζονταν προς τα έξω. Απολύτως καμία. Έδιναν τα έντυπα διάφορες διαστάσεις, έτσι. Ναι, γιατί έτσι. Με αυτό θέλει το περιοδικό. Έτσι όπως είσαι στη Ρούλα, τι άνθρωπος είναι, τι διάσταση της δίνεις. Εγώ θα σου πω, όχι, δεν μου. Καταρχάς δεν θυμάμαι, να θυμάμαι ένα μικρό τότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μιλάτε τώρα ακόμα. Αν βρεθούμε, ναι. Αλλά δεν έχουμε τη σχέση για τι κάνεις και τέτοια.